Ζήτησαν συγγνώμη από τον άτυχο διασώστη του ΕΚΑΒ, όμως το δικαστήριο τους καταδίκασε για την απρόκλητη συμπεριφορά τους και τον τραυματισμό του 47χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα. Πρόκειται για την περίπτωση του άγριου ξυλοδαρμού διασώστη του ΕΚΑΒ που είχε εκτυλιχθεί το Φεβρουάριο του 2020 έξω από τον τομέα της Αλικαρνασσού. Είναι καταδικαστέα οποιαδήποτε τέτοια κίνηση εναντίον των πληρωμάτων. Καταλαβαίνετε ότι είναι άνθρωποι που πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή για να βοηθήσουν και όχι να είναι αποδέκτες τέτοιου είδους συμπεριφορών. Ο διασώστης που είχε βάρδια άκουσε θόρυβο από σπασίματα και βγαίνοντας έξω είδε δύο άτομα να προκαλούν φθορές στο αυτοκίνητό του. Προσπάθησε να τους ρωτήσει τι κάνουν, όμως δέχτηκε άγρια επίθεση και βρέθηκε αιμόφυρτο στο δρόμο από τους συναδέλφους του. Αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από άλλο ξυλοδαρμό στο κέντρο του Ηρακλείου, οι οποίοι από ό,τι ξέρουμε δεν τους έγινε μήνυση και αφέθηκαν ελεύθεροι από το αστυνομικό μέγαρο και μόλις φύγαν από εκεί ερχόμενοι προς το ΕΚΑΒ του στην Αλικαρνάσσο, χτυπήσαν από ό,τι ξέρω το ασθενοφόρο χωρίς να του προκαλέσουν ζημιές και προκαλέσανε ζημιές στο ιδιωτικό αυτοκίνητο του συνάδελφου που ήταν η υπηρεσία. Άκουσε χτυπήματα έξω από τον τομέα ο συνάδελφος, βγήκε να δει, είδε το αυτοκίνητό του σπασμένο τον καθρέφτη, είδε τα δύο άτομα που τρέχανε παρακάτω. Κινήθηκε προς τα εκεί ζητώντας τους, ρε παιδιά, τι συμβαίνει. Και από εκεί και μετά τον ευρήκανε, ο επόμενος συνάδελφος δηλαδή που ακολούθησε από πίσω, τον ευρήκε λιπόθυμο στην άσφαλτο. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν συγγνώμη από τον άτυχο διασώστη στις απολογίες τους, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάλαβαν τι έκαναν επειδή είχαν μεθύσει. Ωστόσο, το επεισόδιο κόστισε το σοβαρό τραυματισμό του εργαζομένου του ΕΚΑΒ, ο οποίος είχε σήμερα στο πλευρό του τους συναδέλφους του. Είναι καταδικαστία και από εμάς. Είμαστε εδώ πέρα για να συμπαρασταθούμε στον συνάδελφο και σαν εργαζόμενοι και τα μηνύματα που έχουμε από όλη την Ελλάδα, από όλους τους συναδέλφους, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, δυστυχώς. Ελπίζουμε να εκλείψουν και να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι δίπλα τους για να τους βοηθήσουν και όχι για να απομυζούν αυτή την κατάσταση για όποια προβλήματα και αν έχουν είτε προσωπικά. Νοσηλεύτηκε για αρκετό διάστημα με ρήξη γνάθου, ρήξη τυμπάνου, εξαιτίας της οποίας έχασε εν μέρη την ακοή του, ενώ είχε και τραύματα στο μάτι. Οι κατηγορούμενοι που είχαν χτυπήσει νωρίτερα και έναν αλλοδαπό καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών.